Έχουμε τον κύριο Φάιμαν. Ein Befreiungsschlag ist, wenn der Krieg in Syrien zu Ende ist und wenn der Terror aufhört. Βεβαίως το πιο σημαντικό θα είναι να τελειώσει ο τρόμος που επικρατεί αυτή τη Συρία και ο πόλεμος. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι παρά μέτρα που θα πάρουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Τώρα θα έχουμε και διαπραγματεύσει με την Τουρκία και θα περιμένουμε να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί η Τουρκία. Εμείς προς το παρόν έχουμε συμφωνήσει μεταξύ μας και φυσικά έχουμε μια κοινή θέση και θα δούμε τι θα γίνει, εάν θα υπάρξει μια συμφωνία με την Τουρκία ή όχι. Πιστεύετε ότι η επαναπροώθηση των προσφύγων προς την Τουρκία από τις ελληνικές αρχές μπορεί να λειτουργήσει? Θα πρέπει να λειτουργήσει, γιατί διαφορετικά δεν θα σταματήσει ποτέ η ροή. Θα πρέπει οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι όποιος πληρώνει για να πάει στην Ελλάδα από την Τουρκία θα στέλνεται πίσω. Αυτή είναι η συμφωνία μας. Δεν μπορεί να επιτρέπεται αυτό. Επίσης, πολύ σημαντική είναι να μείνει κλειστή και η Βαλκανική οδός των Δυτικών Βαλκανίων. Δεν θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι όποιος περνάει νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκείνος θα έχει κάποια ελπίδα με την κατάσταση. Οι άλλοι όχι. Διαφορετικά δεν θα υπάρχει καμία ελπίδα να υπάρξει με την κατάσταση. Είναι ο μόνος τρόπος να ενισχυθεί η νομιμότητα. Επίσης, αυτή τη στιγμή είμαστε η χώρα που έχει πάρει τους δεύτερους περισσότερους πρόσφυγες. Και φυσικά δεν νομίζω ότι θα πρέπει μέχρι αυτή τη στιγμή και με τα σημερινά δεδομένα να κατηγορεί κανείς την Αυστρία ότι συμπεριφέρεται μονομερώς ή ότι συμπεριφέρεται με άδικο τρόπο προς τους πρόσφυγες. Εκείνο που δεν θέλουμε είναι να υπάρχουν παράνομοι τρόποι εισδοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι στιγμής ο οδός των Δυτικών Βαλκανίων μας έχει βάλει σε πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Δεν θέλουμε να έχουμε τέτοια πίεση. Και φυσικά αναμένουμε να δούμε τι θα φέρουν οι διαπραγματεύσεις. Συνολικά, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε συγκεκριμένα τι θα φέρει η αυριανή μέρα.